Καλώς ήρθες Γιώργο Καπουτζίδη στο Thiele News Vodcast. Σε καλωσορίζουμε και στην Κύπρο με αφορμή την παρουσίαση του θεατρικού σου έργου Όποιο θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του στη νέα σκηνή του ΘΟΚ. Ε, με ποια έτσι, συναισθήματα και με ποια σκέψεις βλέπει βλέπεις αυτό το έργο σου να γίνεται πραγματικότητα στην Κύπρο. Καλώς σας βρήκα καταρχάς Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, ε, ήταν πολύ μεγάλη χαρά με το που άκουσα ότι υπάρχει η πρόσκληση από το ΘΟΚ η πρόταση να πάρει το έργο για να το ανεβάσει στη νέα σκηνή χάρηκα ιδιαιτέρως χάρηκα ιδιαιτέρως που ο σκηνοθέτης θα ήταν ο Γιάννης Παρασκευόπουλος ένας εξαίρετος σκηνοθέτης και ένας εξαίρετος συνεργάτης ήμασταν μαζί στο ανέβασμα του έργου στο κρατικό Βορείο Ελλάδο, πάνω στη Θεσσαλονίκη και θα είμαστε ξανά μαζί γιατί θα συνεχιστεί και δεύτερη χρονιά στο κρατικό το οποίο θέλει να χωρίσει. Ε, και με πολύ μεγάλη χαρά και περιέργεια ήρθα, αλλά και σιγουριά ότι θα δω κάτι πολύ όμορφο, ήρθα στην, στη γενική πρόβα, είδα τις γενικές πρόβες της Τετάρτης και της Πέμπτης και αν υπομονώ για την πρεμιέρα, η πρεμιέρα θα γίνει Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή που κάνουμε εμείς το podcast. Ε, ήταν μεγάλη μου η χαρά και χαίρομαι που το βλέπω να ταξιδεύει. Δεν το περίμενα όταν ξεκινούσε αυτό το έργο, όταν το, το έγραφα ότι θα είχε τόσα χρόνια ζωής και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Νιώθω λίγο ότι αυτό που κάνω τελικά δεν είναι κάτι το εφήμερο, δεν είναι κάτι το μία μόδα της εποχής, ε, αλλά είναι κάτι το οποίο μένει στο χρόνο και αυτό με, με ευχαριστεί ιδιαίτερος. Σε ενδιαφέρει πώς ε, θα το αντιμετωπίσει το έργο αυτό, ας πούμε, ένα άλλο κοινό και πώς θα λειτουργήσει σε ένα άλλο περιβάλλον, με άλλους ηθοποιούς και άλλη νοοτροπία. Νομίζω ότι είναι... Δεν είναι τόσο ότι αν, αν με ενδιαφέρει, όχι φυσικά και με ενδιαφέρει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Και νιώθω ότι λέει πράγματα τα οποία πρέπει να κοστούν. Να κοστούν και σε όλο ένα σε περισσότερο κόσμο. Γι' αυτό και είπα αμέσω στο να, ε, να, ανέβει το έργο στη Θεσσαλονίκη, αμέσω και στο να έρθει, να έρθει εδώ. Ναι. Τώρα, και... χρειάστηκε να δοκιμάσει, α πούμε. Του Γιάννη Παρασκευόπουλο, με την έννοια ότι εσύ ανέβασε το έργο και στην Αθήνα και τώρα ναι. και στη Θεσσαλονίκη, ω mm -hmm. κοινοθέτη, είχε το Γιάννη κοντά σου και τώρα στην ουσία του δίνει τη σκητάλη για να το φέρει στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι είχε ένα είδο ας πούμε ανασφάλεια που θα δώσει το παιδί σου, ξέρω εγώ. Ε, πιστεύω, ε, το... Δεν είναι αυτό, δεν ήταν τόσο ανασφάλεια, είναι ότι ε, χαίρεσαι όταν θα το πάρει κάποιο ο οποίο το αγαπάει και το νοιάζεται. Ο Γιάννης έδειξε την αγάπη για αυτό το έργο από τη Θεσσαλονίκη ακόμα. Ο Γιάννης βρήκε πράγματα στους χαρακτήρες, σε συζητήσεις που κάναμε, που εγώ δεν τα είχα σκεφτεί. Αφού έλεγα σε κάποια βάση, όπου αυτός την <laughs> ξέρει καλύτερα την ηρωίδα από μένα. Ε, θέλεις αυτό το οποίο αγαπάς να πάει σε κάποιον ο οποίο να το, το αγαπάει ιδιαιτέρως. Και από εκεί και πέρα θέλεις, όχι θέλεις πρέπει να θες να είναι και τελείως ελεύθερος να το ανεβάσει έτσι όπως θέλει. Δηλαδή τα λόγια είναι δικά μου, το ανέβασμα όμως είναι του σκηνοθέτη και ο σκηνοθέτης έχει το δικαίωμα να ανεβάσει το έργο έτσι όπως θέλει αυτός. Και ο Γιάννης την είχε αυτή την ελευθερία και από μένα και νιώθω ότι την πήρε και από μόνος του και έπρεπε να την πάρει και ήταν και φοβερά δύσκολο αυτό που έκανε γιατί ο Γιάννης είχε δει ήδη μια σκηνοθεσία, είχε δουλέψει πάνω σε αυτή τη σκηνοθεσία, ξέρει με το νίκη με το σίγμα στο προηγούμενο ανέβασμα Πού βρίσκονται, πού στέκονται, πώ τα λένε αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό. Άρα δεν θα τον πιστευόσουν σε οποιοδήποτε στο ζητούσε, α πούμε. Ναι ναι ναι, βάση... ναι, 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 ναι. Υπάρχει ναι, ναι. τέτοιο ζήτημα. Όχι, όχι. Γιατί ξέρετε, ένα άνθρωπο έχει αισθητική και... και αγάπη. Ο Γιάννη έχει. Αν... Ναι. Όταν κάποιο όμω. Α, τον οποιονδήποτε. <συνήσε> νόμιζα, μου ναι, ναι. ήλγε ναι, 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 ναι. αν θα τον εμπιστευόμουν. Ο... Ε, αν θα εμπιστευόμουν τον οποιονδήποτε, όχι, δεν θα τον εμπιστευόμουν. Όχι. 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 Και θα ήμουν και αυστηρό. Αυτό είναι ένα, μια μεγάλη έτσι, στροφή, ας πούμε, το να κάνει ένα έργο και μάλιστα να ανέβει σε, σε, στι κεντρικέ πόλει ναι. τη Ελλάδα, πούμε, να το δει τόσο μεγάλο κοινό. Ε, Βλέπει τον πάθηση. εαυτό σου να συνεχίζει αυτό το δρόμο, δηλαδή τη θεατρική παρουσία. Ναι, μου αρέσει το θέατρο και μου αρέσει γιατί έχει και μία ησυχία το θέατρο. Mm -hmm. Μπορώ να πω κιόλα ότι μου αρέσει να γράφω, να είμαι μόνο μου και να γράφω και ίσω και να μου αρέσει και ιδιαίτερω να το γράφω και να το δίνω κάποιον και να το ανεβάζει κάποιο άλλο. Mm -hmm. Ούτω ώστε να μπορώ να μένω στην Αίγυπτο και να μην χρειάζεται να είμαι δύο μήνε στην Αθήνα να σκηνοθετώ. Mm -hmm. ε, λίγο δύσκολο δύο μήνε στην Αθήνα, δύο μήνε στη Θεσσαλονίκη, σύνολο τέσσερι μήνε μακριά σπίτι μου. Οπότε ναι, μου αρέσει η συγγραφή με αυτόν τον τρόπο. Είναι πιο εξομολογητικό και πιο. Πώ να το πω. Πιο κοντά στην ψυχή σου. Λιγότερο δουλειά και περισσότερο διασκέδαση ψυχοθεραπεία. Μιλάς τώρα για τη διαδικασία τη. Του γραψίματος. Ναι. Από εκεί και πέρα όμω γενικότερα, μια παρουσία στο θέατρο σε σχέση με αυτή την τηλεόραση και οι ιδιαιτερότητε του καλλιτεχνικού αποτελέσματο ναι. εννοώ. Είναι διαφορετικές. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και πάλι ακόμα και αυτό το ότι κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό και δεν είναι ποτέ το ίδιο. Μου αρέσει αυτό το πράγμα στο, στο θέατρο. Επίσης το γύρισμα της τηλεόρασης είναι κάτι το οποίο με, με κουράζει πάρα πολύ και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Δεν το χωρέ το κεφάλι μου γιατί καθόμαστε δύο ώρες, 45 άνθρωποι σε ένα χώρο για να φωτιστεί πολύ σωστά μια κουρτίνα, και ένα παράθυρο και... ...δεν ξέρω αν πρέπει να σπαταλάμε... ...τόσο πολύ <laughs> 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 χρόνο... ...το θέατρο έχει τις δικές το... <laughs> <θέατρο έχει διαιτερότητες. laughs> ...είναι δύο <laughs> ώρες... Είναι ζωντανό, ...τρέχεις αυτές τις δύο ώρες... ...η αδρεναλίνη σου είναι στο φουλ... ...και φεύγει όλη η ενέργεια... ...και, και ξεδίνεις... Ε, ...δεν <laughs> ξέρω αν... ...η τηλεόραση από την πρώτη φορά που πήγα σε γύρισμα... ...και είδα πολλούς ανθρώπους δεν ταλαιμπορούνται πάρα πολύ... ...δεν ξέρω αν... Αν βρίσκω πολύ νόημα. Ο Ιθοποιό λειτουργεί διαφορετικά ενώ το απολαμβάνει περισσότερο. Το Την τη τηλεόραση ή το θέατρο. Αυτό το ρωτάω. Το θέατρο ή τηλεόραση, ρωτάει. από τα δύο. Νομίζω το θέατρο πιο πολύ. Στην τηλεόραση πάντοτε έχω άγχο. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ιδιαίτερα άνετο μπροστά στην κάμερα. Πάλι το καλά από τα έγραφα κιόλα. Έχετε αγχώνει, α πούμε. Όχι τόσο. Με αγχώνει πριν βγω από τη στιγμή που βγαίνω και μετά. Δεν. Yeah. Το τελευταίο καιρό, τον πρώτο καιρό με άγχωνε και ήμουνα και πολύ ε, κλεισμένο. στον, πώς να το πω, ήμουνα ε, πολύ ευάλωτο και στο, στο στραβό βλέμμα κάποιου. Δηλαδή μπορεί ένα θέατρο ολόκληρο να γελούσει και εμένα το μάτι μου θα έπαιρνε σε αυτόν να πει τους έτσι. Δεν περνούσε καθόλου καλά. Άρα βλέπει εκ... το κοινό, παρακολουθεί την ώρα Τυχαί που παίζει. Τυχαίνει καμιά φορά και βλέπω mm. ένα ξενό που είναι έτσι και εκνευρίζομαι πολύ. Μετά παίζω και αυτόν, μπα και τον κάνω γελάσει. Ε, ναι, στην τελευταία τρό. παράσταση που. <laughs> ναι, δεν είναι σωστό κίνητρο όμω. <laughs> ε, στην τελευταία παράσταση που έπαιζα με την Καταρίνα Βρανά, στη Φάλτσα στο Σοπράνο, νομίζω ότι με απλώ να είμαι πάνω στη σκηνή μαζί με του συναδέρφου μου και να διασκεδάζω και δεν σκεφτόμουν ότι κάποιο με κρίνει <laughs> με βαθμολογία από κάτω. Και γι' αυτό ίσω ήταν και μια πάρα πολύ ωραία. Ε, Ένιωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία θέατρική στιγμή δική μου. Μια πολύ σωστή ερμηνεία και μετρημένη. Το έχετε και με τα χρόνια, ίσω. Ναι, φαντάζομαι ναι. Τώρα, πώς, με τι πρόβε που είδε ω τώρα, πώ σου φάνηκε η εκδοχή τη Κύπρου. Μου άρεσε πολύ. Νιώθω ότι εκμοντερνίστηκε το έργο, έγινε πιο μοντέρνο, έγινε σε κάποια σημεία και πιο. Ε, δεν θέλω να πω σουραλιστικό, αλλά σπάει λίγο τη συνθήκη τη ε, πραγματικότητα και του. Ναι, αυτό, δηλαδή κάνει ο Γιάννης κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Μου άρεσε πολύ σαν ιδέα. Όλο το έργο διαδραματίζεται σε ένα σπίτι. Mm -hmm. Και χτυπάει το κουδούνι κάθε τρει και λίγο και κάποιο μπαίνει. Αυτό το σπίτι παράλληλα πλημμυρίζει, έχει μία διαρροή από πάνω και πέφτουν νερά. Τι σύμπτωση είναι αυτή. Ναι. <laughs> ε, και πέρα από αυτή τη διαρροή, υπάρχει και μία διαρροή μυστικών και πραγμάτων που δεν έχουν υποθεί ποτέ οπότε ο καθένας έρχεται και λέει κάτι που δεν το έχει ξαναπεί είναι αυτή η νύχτα που κάπως τυχαίνουν συνομωτούν τα αστέρια και πρέπει να ανοίξει την καρδιά σου αυτό το που έχει κάνει λοιπόν ο Γιάννης είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η πόρτα η είσοδο. έρχονται από παντού από αριστερά, από δεξιά, από πάνω από π... ο κόσμο μπαίνει μέσα σε αυτό το Ισβολή, σπίτι δηλαδή. ναι, ως εισβολή και στην αρχή δεν καταλάβαινα. Λέω, Α, για, γιατί πήγε αυτό το άσο από εδώ και μετά, και μετά κατάλαβα ότι είναι, mm. συμβολίζει αυτό ακριβώ. Μου αρέσει που έχει βάλει συμβολισμού. Παίζει με του συμβολισμού ο Γιάννη πολλέ φορέ. Και μου αρέσει που έχει κάνει μια παράσταση που σέβεται πάρα πολύ το λόγο και θέλει πολύ να ακουστεί. Ο λόγο, η φόβη, η ανασφάλιση των ηρώων. Εντάξει, παίζει ρόλο ίσω και το γεγονό ότι απευθύνεται σε ένα κοινό που καθομιλουμένου ίσω διαφέρει από αυτό που που εκφέρεται στη σκηνή ε, νομίζω ότι νομίζω ότι αυτό που το κάνει και πιο μοντέρνο ίσως είναι και ο χώρος είναι μια πολύ μοντέρνα και ωραία αίθουσα Βεβίως, ναι, και σκηνή, πολύ το... κοντά στο θεατή αν δηλαδή στο θέατρο Ήβη και στο βασιλικό θέατρο που ήταν τα δύο προηγούμενα ανεβάσματα είμαστε σε μια ιταλική σκηνή που είναι πάνω και ο θεατής είναι πιο κάτω το έβλεπε αυτό σαν από απόσταση. Έβλεπε ένα σπίτι κάπου μακριά. Εδώ έχει την αίσθηση ότι είσαι μέσα στο σπίτι, ότι είσαι ο ένατο τη παρέα και ότι μπροστά σου γίνονται όλα αυτά. Οι καυγάδε, οι έχθρε, οι φιλίε, οι, οι έρωτε αναπτύσσονται εκεί σε αυτόπτη μάρτυρα. Πώ μα τώρα, πώ γεννήθηκε αυτό το έργο, ε, Είχα μία πρόταση από τον Πάνο Κατσαρίδη των θεατρικών σκηνών για να γράψω ένα έργο. Είχα κάνει μια πρόταση ένα χρόνο πριν, το 18. Τότε είχα απαντήσει αρνητικά γιατί είχα άλλα στο κεφάλι μου να κάνω. Δεν θυμάμαι τι έκανα. Α, είχα παρουσιάσει πολλέ. Mm -hmm. voice, τα ταλέντο, αυτά. Και δεν θα προλάβαινα. Και όταν μου το ξαναείπε, ήμουν πάλι έτοιμο να πω όχι. Γενικότερα 9 στα 10 τηλεφωνήματα, όχι λέω. Ε, πριν πάω στην τώρα που πήγα στην 10 στα 10. Ε, και ενώ είμαι έτοιμο να πω όχι, λέω ναι, καλά, ωραία, θα το σκεφτώ. Και θυμάμαι, κάθομαι στο σπίτι και φαντάστηκα τη ζωή μου πώ θα ήταν αν έφευγα από την τηλεόραση ή αν είχα ένα σπίτι καινούριο, εν πάση περιπτώσει, ένα θεατρικό σπίτι, και σκέφτηκα ότι αυτό είναι κάτι που μου λείπει. Και άρχισαν να μου έρχονται εικόνες και σκέψεις και αναμνήσεις από, από δικά μου αισθηματικά προβλήματα, από τον φίλων μου, από, 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 από. Παρατηρώ τον κόσμο τόσο mm -hmm. και παρατηρώ πολύ και την κοινωνία και το πώ εξελίσσεται η κοινωνία. Τα βλέπω. Έτσι βλέπω... δηλαδή, παρατηρώντα. Ναι, πολύ, πολύ. Και βλέπω τα πράγματα. Εδώ ο Χωσέης είδε ότι θα, το στέγαστρο θα χαλάσει. Θα το ανέφερα, Αυτό δηλαδή, δεν έγινε, ήταν έγινε, έγινε τυχαίο. Έγινε το ξέρω ότι θα γίνει. Δηλαδή, Ενώ... Πολύ το βλέπαμε αυτό. Ε, ναι, ναι αλλά δεν τολμάμε να το πούμε. Αυτό τόλμησε. Πρέπει να τολμάμε να το πούμε. Άμα δεν αναγνωρίσουμε τα στραβά μα, πώ θα τα φτιάξουμε. Νοείται ότι έχει το... αυτό Έχει ο δημιουργό ε, αυτέ τι ιδιαίτερε κεραίε που πιάνει πράγματα που δεν τα πιάνουν. Οφείλει να τι έχει. Οφείλει. Βέβαια. Οπότε ε, ξεκίνησα να γράφω Το θέμα είναι ότι εγώ ήθελα να γράψω κάτι Ξεκίνησα να γράφω κάτι για μια παρέα τριαντάριδων Εδώ ο δημιουργός δεν ήταν τριαντάριδος το τόγραφή μου 47 ήδη Τώρα πέρασε και τα 50 ε, Οπότε πώς θα μιλήσω εγώ Στη γενιά των νεότερων Ήταν ο σύντροφό μου νεότερος Τότε με βοήθησε αυτό ε, Αλλά νομίζω ότι έχω και μια, ένα Μπορώ και αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα καλύτερα ε, οπότε μίλησα, σε αυτή τη, μίλησα με τη γλώσσα αυτών των ανθρώπων, των Τριαντάριδων. Και αυτή ήταν η πρόκληση. Το, αυτό το οποίο θα λένε να είναι κοντά στην ηλικία τους Να μην είναι ένα κάποιο που είναι 15 ή 20 χρόνια μεγαλύτερο από αυτού. Δηλαδή, ποιο ιδιαίτερο έχει αυτή η γενιά που δεν τι είχαμε εμεί όταν ήμασταν στην ηλικία του. Έω να είναι, είμαστε λίγο διαφορετικοί. Εμεί δεν είμαστε μια γενιά η οποία μάθε να φλερτάρει μέσα από social media. Αυτή είναι αυτό στην καθημερινότητά του. Πάρα πολύ. Και ένα χαρακτήρα, α πούμε, έχει αυτό. Δεν έχει φιλερτάρει ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο. Μόνο μέσω μια οθόνη. Αυτό δεν το έχει η δικιά μα. Τι αναμένεις από αυτή τη γενιά, ίσω για την ακόμη μία. Την επόμενη. επόμενη... Την επόμενη δεν την έχω ψυχολογήσει, να πω την αλήθεια. Μέχρι εκεί φτάσανε οι κεραίε μου, μέχρι τι τρεντάριδε. Στι δεν του καταλαβαίνω. <γιλνιε> του καμαρώνω βέβαια <γιλνιε> σε πολλά πράγματα γιατί του βλέπω να είναι πολύ θαραλέοι και πολύ εξωστρεφεί και αυτό, αυτό, το θαυμάζω. <γιλνιε> το έργο αυτό πώ θα θέλει να συνεχίσει την πορεία του, Είναι το τέλο εδώ στην Κύπρο, α πούμε, ή θα βλέπει ότι. <γιλνιε> ε, πάντα πίστευα και έλεγα ότι είναι μια ευρωπαϊκή pop κομμωδία και φαίνεται ότι αυτό το οποίο Πιστεύω είναι αλήθεια, γιατί πέρα από την Κύπρο και ένα άλλο κράτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μα το ζήτησε. <Ρι> 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 ναι, ναι, ναι. Το ζήτησε ένα αυστριακό πρακτορείο, όπου το δώσαμε τα δικαιώματα και έχει αυτό το πρακτορείο τα δικαιώματα για τα επόμενα πέντε χρόνια, για το ανέβασμα του έργου στη γερμανική γλώσσα. Το έχει μεταφράσει δηλαδή στα γερμανικά. <Ρι> έχει μεταφραστεί. Έχει μεταφραστεί στα γερμανικά, ναι, από αυτό το πρακτορείο. Και ευχόμαστε, ευχόμαστε να βρει και ένα θέατρο, να βρει και ένα θείο που να πούνε ότι ναι, θέλουμε να το ανεβάσουμε. Αλλά σίγουρα είναι ένα πρώτο βήμα και μια πολύ όμορφη ναι. στιγμή. Γιατί, για τα, γιατί τα προβλήματα το, τα σύγχρονα προβλήματα των Ελλήνων, α ναι. πούμε, να μην αφορούν. Φυσικά, φυσικά. Υπηρετεινό. Μα είναι, είναι ένα έργο ούτω ή άλλω που δεν βασίζεται στην ελληνική. Ε, ε, Πώ να το πω. Στο, στην καθημερινότητά μα ή στα, στα δικά μα τα θέματα. Δηλαδή, με εξαίρεση ένα όνομα που ακούγεται Έλληνα πολιτικού, όλο το άλλο είναι ε, πολύ διεθνέ, α πούμε, το, το κείμενο. Δεν είναι βασισμένο στο, στην επικαιρότητά μα να σχολιάζουμε Έλληνε ηθοποιού, πολιτικού, τραγουδιστέ και αυτά. Τώρα, ε, η ελληνική κοινωνία συνεχίζει την μια οφαλοσκόπηση, νομίζω γενικότερα. Μοιάζει έτσι λίγο παρατημένη, κουρασμένη. Την έχω ζήσει κιόλα κι εγώ, αλλά εσύ τη ζει καθημερινά. Ναι. σω γι' αυτό κάπω αποχώρησε. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό ο λόγο. Πήγε εκεί στην Έλληνα, κάπω αποστασιοποιημένο, άνησε. Mm. Τέλο διαπιστώνεις να υπάρχει ένα θέμα προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο ναι. σε το διάστημα ε, νομίζω κάποιοι πηγαίνουν προς το χειρότερο και κάποιοι πηγαίνουν προς το καλύτερο και καλό είναι να διαλέξεις σε ποια μεριά θες να είσαι και να κάνεις παρέα με αυτούς που σου ταιριάζουν ναι. οπότε <laughs> εγώ νομίζω πάω προς το καλύτερο και διάλεξα και ανθρώπους που πάμε προς το καλύτερο και είμαι μια χαρά. Διακρίνεις, και έφυγα από του άλλου, ναι. Διακρίνεις και τα καλά που υπάρχουν τελικά. Ε, βέβαια, ε, βέβαια, ε, 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 σκέφτεσαι Τελείω, α πούμε. Όχι. όχι. Θα μπορούσα, αλλά αν, υπήρχε λόγο, θα μπορούσα να το κάνω. Δεν νιώθω ότι είμαι ένα άνθρωπο που η νοσταλγία θα με γυρνούσε πίσω. Είμαι ένα άνθρωπο που μπορώ να, να προχωρήσω προ τον μπροστά και είμαι, νιώθω αρκετά ελεύθερο. Ναι. Αλλά τον αγαπώ τον τόπο μου και αγαπώ και τον τόπο που επέλεξα τώρα. Νιώθεις από το Μεντερίζη αυτό που είσαι, ότι έχει κάποιο σκοπό, κάποια αποστολή, τέλο δηλαδή, πάντων να οθήσει κάπω τα πράγματα, να αλλάξει κάπω τα πράγματα. Ναι. Προς το καλύτερο, έτσι. Ναι, νιώθω ότι δεν θα γίνει, βέβαια. <laughs> να πω την αλήθεια. Αλλά νιώθω ότι κάποιου ανθρώπου που έχουμε την ίδια κατεύθυνση, ναι, μπορώ και να τους βοηθήσω, να του επηρεάσω θετικά, μάλλον όχι να του βοηθήσω. δεν είμαι και ο ε, <laughs> <laughs> δεν είμαι κάποιο που έχει πολύ δύναμη. <laughs> να του επηρεάσω θετικά. Και αναγνωρίζω από την άλλη ότι σε κάποιου άλλου ο λόγο μου δεν θα φτάσει ποτέ ή και να φτάσει δεν θα τον κατανοήσουν, αλλά δεν με απασχολεί. Δηλαδή δεν θα ασχοληθώ, δεν θα σπαταλήσω χρόνο να, τους, να συνομιλήσω μαζί του, να του κάνω να αλλάξουν γνώμη για κάτι. Κι όμω εγώ πιστεύω είναι δύναμη. Ενώ έχει, έχει κάποιο βήμα ο δημιουργό, ειδικά αν έχει, ναι, αν αν είναι, έχει εμπορικότητα, ανα, αναγνωρισιμότητα και έχει κάποια απήχηση το έργο του τέλο πάντων. Ναι. Έτσι. Βέβαια, αν θέλει εμπορικότητα, κάνει διαφορετικέ κινήσει από αυτέ που έκανα εγώ. Δηλαδή, αν θέλει εμπορικότητα, προσπαθεί να χαϊδέψει τα αυτιά περισσότερων ανθρώπων. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Δεν, δεν είναι βαρετά η αμυντική έννοια από το πατέμπορικό. Ναι, 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 όχι, ο, και εγώ, δεν εγώ... το λέω. Και καλό ναι. το λέω. Ναι. Χρήματα βγάζουμε, δεν το συζητάω. Και εγώ θέλω και εμπορικότητα. Παρά να γεμίζει, να πάμε καλά. Ε, να ευχαριστηθούν και τα παιδιά, να ευχαριστηθεί και ο Θόκλιν, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Τι θέλουμε την εμπορικότητα, θέλουμε την αποδοχή, θέλουμε την αγάπη. Α πούμε αποδοχή, λοιπόν, αγάπη. Ναι. Ναι, 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 ναι. Αν η λέξη μπορεί, ναι. μπορεί να παραξηγηθεί. Αυτή η αποδοχή δεν είναι δύναμη. Ναι, είναι δύναμη. Απλώ θέλω να πω το εξή. Αν ήθελα περισσότερο, αν στόχευα περισσότερο στην αποδοχή, ε, θα πολλέ φορέ θα μιλούσε, θα απευθυνόμουν διαφορετικά. Mm. Θα έκρυβα πράγματα, δεν θα ήμουν τόσο ανοιχτό και δεν θα δυσαρεστούσα κάποιου. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν με απασχολούσε ούτε η ανοχή, ούτε η αποδοχή. Δεν τι θεωρώ και ωραίε λέξει. Δηλαδή δεν ακούγεται και καλά. Σκέψω, α πούμε, να έρθω να σου πω: Γεια σου, Γιώργο. Σε ανέχομαι. Είναι καλό αυτό, Όχι. Όχι. Αν σου πω: Γεια σου, Γιώργο. Σε αποδέχομαι. Δεν πρέπει να γυρίσει και να πει: Αλήθεια, γιατί τι. Σε ρώτησα, και τι ήρθα εδώ να συζητήσω ζητήσω δουλειά. Τι είπα. Δεν θέλω ούτε να με δέχονται, ούτε να με αποδέχονται. Θέλω να με σέβονται. Όποιο μπορεί να με σεβαστεί, να με σεβαστεί. Όποιο δεν μπορεί να με σεβαστεί. Και νομίζω το πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για ανοχή, μιλάμε για αποδοχή και δεν μιλάμε για σεβασμό. Μπορεί να μην συμπαθεί τον άλλον, μπορεί να μην τον χωνεύει, μπορεί να μην είσαι φίλο του, μπορεί να μην γίνει ποτέ, αλλά από τη στιγμή που είσαι συμπολίτη του σε αυτή τη χώρα, οφείλει να τον σέβεσαι και οφείλει να σε σέβεται. Αυτό. Και α μην συναντηθείτε ποτέ και α μην ανταλλάξετε ποτέ καλημέρα. Νομίζω ότι εκεί το χάνουμε, στο ότι δεν έχουμε βάλει τη λέξη σεβασμό μέσα στη συζήτηση. Και είναι δύσκολο να τη βάλουμε γιατί είναι αυτό το οποίο μα λείπει, δυστυχώ. Και δεν αναγνωρίζουμε ότι μα λείπει αυτό. Εγώ αναγνωρίζω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο λείπει από την ελληνική κοινωνία. Δεν σέβονται όλοι όλους. Όπω αναγνώρισε ότι και το στέγαστρο θα πέσει. Τώρα, άρα δεν απευθύνεσαι. Σε βλέπω που γέλα Δεν απευθύνεσαι σε συγκεκριμένο κοινό ή σε κάποιον έναν τέλο πάντων. Ε, θεατή που θα σε δει, αφήνει εσύ τον εαυτό σου, είναι πιο. Νομίζω ότι του αφήνει στου καλού ανθρώπου, να πω την αλήθεια. Έχει όμω μπροστά σου έναν ιδεατό έτσι. Θεατή. Έχω έναν ιδεατό κόσμο, είναι αλήθεια. Ναι. Α, ναι. ναι, ναι, ναι. Και έτσι ξεκινά και γράφει, α πούμε. Ναι, και θέλω και οι ηρωέ μου να είναι καλοί και θέλω αυτό το οποίο γράφω να πρεσβεύει την καλοσύνη. Θεωρώ ότι η καλοσύνη είναι μια εξαιρετικά σημαντική αρετή, ίσω τη σημαντικότερη και νιώθω ότι είναι και η αρετή η οποία είναι φοβερά υποτιμημένη. Γι' αυτό και όταν βλέπω ανθρώπου που μπορεί να έχουν χιούμορ, ή μπορεί να έχουν ξυπνάδα, ή μπορεί να είναι ετοιμόλογοι, μπορεί να είναι χιλιαδιό, αν δεν έχουν καλοσύνη μέσα του, δεν θα με γοητεύσει ούτε το χιούμορ του, ούτε η οξυδερκιά του. Μου είναι μπορεί να μου φτάσουν να μου είναι σχεδόν αποκρουστικοί, να μην θέλω να του βλέπω. Τώρα σκέφτεσαι έτσι ή παλιότερα ήσουν αλλιώ, δεν ξέρω. Νομίζω πάντοτε ήμουν έτσι, απλώ δεν μπορούσα να το εκφράσω με λόγια. Δηλαδή αυτό που σου λέω τώρα δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Κάποιο μου καθόταν στραβά και έλεγε αυτό γιατί δεν το χωνεύω εγώ. Υπάρχουν όμω πολλοί κακοί άνθρωποι. Απόλυτα κακοί όχι, αλλά άνθρωποι που θεωρούν την καλοσύνη παρακατιανή να υπάρχουν. Τώρα, ε, αυτή η αναγνωσιμότητα που λέγαμε πριν είναι και δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή yeah. Ναι. ότι. Καμιά φορά κυθύρι. είναι και σκέτο μαχαίρι. <laughs> <laughs> Κοίταξε. Ε, πλέον δεν θα πω ψέμα. Βέβαια, εξαρτάται τώρα και πού θα με πετύχει. Είναι φορέ που ανεγνωρισιμότητα είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορεί κάποιο να έρθει και να σου μιλήσει με πολύ όμορφο τρόπο και αυτό να σου φτιάξει τη διάθεση. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω, ήμουν στην Αθήνα και έρχεται μια κοπέλα από το απέναντι πεζοδρόμιο και μου λέει να έχει μια υπόθεση υπέροχη μέρα. Αυτό ποιο άλλο το έχει μέσα στη μέρα του. Να έρθει κάποιο άγνωστο και να του ευχηθεί κάτι τόσο όμορφο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν παίρνει τηλέφωνο, α πούμε, σε μια υπηρεσία ή κάπου, σε ένα κέντρο εξυπηρέτηση, Γεια σα, λέγομαι Γιώργο Καπουτζίδη, θα θέλω να ρωτήσω. Αχ, τι κάνετε. Mm. Αυτή έγινε η δουλειά μου. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Mm. <laughs> Από την άλλη, ε, είναι και φορέ όπου δεν νιώθεις και πολύ άνθρωπος. Δηλαδή νιώθεις λίγο... Πώ είναι τα καλαμαράκια που παραγγέλνουμε σε μια ταβέρνα και τα βγάζουμε φωτογραφία και το ποστάρουμε. Νιώθει κάπω έτσι. Όταν έρχεται ο άλλο και σου λέει να βγούμε μια φωτογραφία, όχι σου έχει πει καλημέρα, φύγει μπροστά. <laughs> Είσαι λίγο το πιάτο με τα καλαμαράκια εκεί. Και στεναχωριέμαι που ο κόσμο δεν, το, δεν το βλέπει. Έχουμε γίνει πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα όμω, ή ότι ε, αυτό σε φορτίζει αυτή η οτι αυτο σε φορτιζει αυτη η αναγνωσιμοτητα και με ένα είδο ευθύνη. Το πώ θα κινηθεί, τι θα κάνει, τι όχι, θα Όχι, την ευθύνη ξέρω να τη χειριστώ. Η ευθύνη είναι δικιά μου. Τα κινητά των αλλονών δεν είναι. Και μπορεί να μην θέλω να είμαι σε όλα τα κινητά του κόσμου στη τελική ανάλυση. Μπορεί να θέλω να είμαι απλώ ήσυχο σε μια καφετέρια και να πιω ένα καφέ ή και να διαβάσω κάτι. Και να έχω λίγο το χρόνο για μένα να σκεφτώ, να ηρεμήσω. Να... Δεν μπορώ να διακόπτω αυτό το οποίο κάνω είμαι κάθε πέντε λεπτά γιατί κάποιο θέλει κάτι. Επίσης... Και δυστυχώ ο κόσμο ζητάει πλέον πάρα πολλά. Ε, ακριβώς Ακριβώ επειδή έχει βασιστεί στην εικόνα. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Η καλημέρα, το να έχει καταργηθεί η καλημέρα για μένα είναι τρομακτικό. Αντιλαμβάνομαι τι λε, όμω αυτό το βρίσκω σαν τέσμα μπροστά σε άλλα προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιο αναγνωρίσει. Το Α, το με ελέγχουν. Για παράδειγμα, ναι να μπλέκονται στην προσωπική σου ζωή, να περιμένουν να κάνει το παραμικρό λάθο ή την παραμικρή κουβέντα που θα κάνει. Αυτό, πεις, ναι, ναι, ναι. Και να αυτό είναι να σημαντικό, να ναι. Σου. Αυτό φθείρει περισσότερο. Φυσικά και φθείρει περισσότερο. Φυσικά και είναι και, και η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είχε πηγαίνει συνέχεια προ το χειρότερο ούτω ή άλλω. Κάτι λε και το βλέπει μετά διαβασμένο κάπω αλλιώ και μετά στο σχολιάζουν κάποιοι άνθρωποι κάπω αλλιώ και λε τελικά. Σε εκπομπέ, α πούμε. Άστο, 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 δεν έχει. Να σχολιάσει το σχόλιο του σχολείου. Ναι 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 ναι, 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 ναι. Και τελικά γίνεται μια συζήτηση για κάτι που ποτέ δεν είπε. Ε, κοίταξε, όσο μπορώ να προστατευτώ από αυτά, προστατεύομαι. Δηλαδή, δεν με βλέπετε σε εκπομπέ, δεν με βλέπετε να δηλώνω τον, κάτι για τον ένα και για τον άλλον. Στα social media δεν είμαι ενεργό mm. να γράφω πολλά πράγματα. Ακόμα και τα σχόλια στο Instagram σε ένα λογαριασμό που έχω απενεργοποιημένα είναι. Είναι μόνο οι άνθρωποι που ακολουθώ μπορούν να σχολιάσουν για να μην αρχίζουν να μαλώνουν από κάτω. Μια φορά μάλλον είχα βάλει μια γάτα και βριζόταν ο κόσμο από κάτω. Και λέω τι του έφταξε η Πατρίτσια. Ε, η γάτα είναι η Πατρίτσια. Οπότε όσο μπορώ να προστατευτώ, προστατεύομαι. Καλό, νομίζω ότι προστατεύομαι και πάρα πολύ από τη στιγμή που είμαι στην, στην Έγινα. Οπότε όλη αυτή την τοξικότητα δεν, δεν νιώθω την, την εισπράτω. Εκεί συνέχεια να πούνε και μικρή κοινωνία, δεν έχει γίνει μέρο τη πόλη. Ε, βέβαια. Της, ενώ σε βλέπουν αλλιώ από ό,τι οι υπόλοιποι. Νομίζω πόλου. ότι με βλέπουν διαφορετικά μετά από τον κορονοϊό. Γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο που το περάσαμε μαζί. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα. Είχα πάει λίγε μέρε πριν γίνει καραντίνα, λε και ήξερα. Ε, πολλά πράγματα προβλέπω τελικά. Είναι τρομακτικό. Ε, και το περάσαμε το περάσα μαζί αυτό. Οπότε, ναι, νομίζω ότι εκεί δεθήκαμε. Κλείνοντας, να σε ρωτήσω αν αισθάνεσαι ότι έχεις κάποια ανένδοτη μάχη που ε, από εδώ και πέρα δίνεις. <χι> Αισθάνομαι, δεν ξέρω. Κάποιες φορές το πίστευα. Τώρα δεν θέλω να δίνω μάχες, θέλω όμως... Και ο λόγος για τον οποίο μιλάω τόσο ελεύθερο είναι γιατί νιώθω ότι είμαι ελεύθερος. Νιώθω ότι πρέπει να είμαι ελεύθερος μου αρέσει η ελευθερία μου, μου αρέσει η ανεξαρτησία μου και λειτουργώ ως ένας ελεύθερος, ανεξάρτητος άνθρωπος που δεν φοβάται και δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Ε... Είναι ζητούμενο αυτό, έτσι. Πολύ, για μένα πάρα πολύ. Είναι, είναι πάνω από τις όλους. επιτυχίες, πάνω από την αναγνωρισιμότητα, πάνω από τα χρήματα, πάνω από το οτιδήποτε. Είναι το να, το να νιώθω ελεύθερος. Και εμ, ακόμα και αυτό που επέλεξα φέτος, ότι όχι, εγώ φέτος θέλω να καθίσω στο νησί. Γιατί πέρσι δεν ήμουν ελεύθερο, γιατί ανέλαβα πολλά πράγματα και ζορίστηκα. Και φέτος θέλω να έχω την ελευθερία να είμαι στο νησί μου, να κάνω ταξίδια, να μπορώ να έρθω εδώ πέρα να απολαύσω την παράσταση, να μπορώ να ταξιδέψω τον άλλο μήνα, να πάω που θελής. Όλο αυτό. Με κάνει χαρούμενο αυτό. Να πούμε ότι το κοινό μπορεί να δει την παράσταση στη νέα σκηνή του ΘΟΚ πληροφορίες και στο feeling news αλλά και στο ιστοσελίδα του οργανισμού και να σε πω κάτι Γιώργο και το έργο για την ελευθερία μιλάει στην τελική ανάλυση είναι άνθρωποι που είναι ελεύθεροι στην αρχή της παράστασης και απελευθερώνονται στο τέλος και γιατί όποιος θέλει πραγματικά μπορεί να σηκώσει το χέρι ακόμη ένας λόγος για να το δει λοιπόν <laughs> κάποιος